Punto. Με τις διερευνητικές συναντήσεις του Ιταλού Προέδρου Τζόρτζιο Ναπολιτάνο να ολοκληρώνονται, άγνωστο παραμένει ποιος θα κληθεί να βγάλει την Ιταλία από το πολιτικό αδιέξοδο. Θα είναι ο Πιερλουίτζι Μπερσάνι, θα είναι ο πρώην διώκτης της μαφίας Πιέτρο Γκράσο ή θα αναζητηθεί ένα πρόσωπο που θα γεφυρώσει πιο αποτελεσματικά το χάσμα ανάμεσα στα κόμματα της Ιταλίας. Ο Σίλβιο Μπελουσκόνη πάντως πρότεινε κυβέρνηση με τη συνεργασία κέντρο-αριστεράς και κέντρο-δεξιάς. Είμαστε απόλυτα έτοιμοι για μια κυβέρνηση συνεργασίας που θα πάρει άμεσα μέτρα κοινής αποδοχής για την οικονομία, δήλωσε ο Καβαλιέρε. Το κίνημα 5 αστέρων του Μπεπε Γκρίλο έχει ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να στηρίξει κυβέρνηση υπό την πολιτική ηγεμονία άλλου κόμματος ή συνασπισμού. Παρά την επιτυχία μας, δεν μας έχει δοθεί καμία θεσμική εκπροσώπηση. Τα κόμματα παζάρεψαν τις προεδρίες της Βουλής και της Γερουσίας χωρίς κανένα σεβασμό στη λαϊκή βούληση, δήλωσε η εκπρόσωπος του κόμματος Ρομπέρτα Λομπάρντι. Το κίνημα Γκρίλο ζητά να του δοθεί εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, χωρίς πάντως να αποκαλύπτει ποιο πρόσωπο θα προωθούσε για την Πρωθυπουργία. Αποκλείει πάντως την περίπτωση του Πιέτρο Γκράσο. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία για το σχηματισμό κυβέρνησης, οι Ιταλοί θα οδηγηθούν και πάλι στις κάλπες.